Χάρη λοιπόν στις δικές του έρευνες και σε άλλους, αλλά αναφέρομαι ειδικά σε εκείνον, διότι πρέπει να προσωποποιούμε το Εύγε και τον Μπράβο, στην Ελλάδα αυτό αποφεύγεται. Όχι, φίλοι και φίλες. Εκεί που πρέπει λέμε Εύγε και Μπράβο. Και δόθηκαν στοιχεία ότι υπάρχει ένα μπαλιστικό σύστημα που έχει 500 χιλιόμετρα και. Δηλαδή τι κάνανε οι Τούρκοι τόσα χρόνια. Από το 2002 που ανέβηκε το AK Party του Ερντογάν, η φιλιρινική μουσουλμάνη είναι αυτή, έτσι, μην τους ξεχνάμε. Βέβαια, αυτά που βλέπετε είναι για να σπέρνουν χωράφια. Βέβαια, εμείς να πιστέψουμε ότι οι Τούρκοι κάνουν όπλα μαζικής καταστροφής, τι λέτε τώρα. Στο όνομα της ελληνοτουρκικής φιλίας. Δηλαδή τι άλλο πρέπει να γίνει για να καταλάβουμε ότι αυτοί απέναντι από εμάς απεργάζονται τον όλεθρό μας. Όχι την καταστροφή μας. Τον όλεθρό μας. Διότι το επόμενο στάδιο για αυτά τα συστήματα, εδώ βλέπετε ένα από τα βαλιστικά τους όπλα με κινέζικη τεχνογνωσία, έτσι. Αυτά τα πούμε στην Κόσκο, επεκτολημένη του Πειραιά. Κοιτάξτε εδώ πέρα, παιδιά, πώς ανοίγουν οι πύλες του Πειραιά και πώς ανοίγουν οι πύλες της Ευρώπης. Είναι δύο διαφορετικά συστήματα. Το ένα εμπορικό, το άλλο στρατιωτικό. Τα συμπεράσματα δικά σας. Πάμε λοιπόν και μπορούν κάλλιστα να ασκήσουν επιρροή. Όλοι αυτοί, αν υπήρχε φυσικά μια υπεύθυνη στρατιωτική. Αφήστε τη. Αυτή έχει κατηγορηθεί για πάρα πολλά πράγματα. Διπλωματική. Σε αυτούς να τα πούμε όλα. Ηγεσία η οποία θα τα έβαζε κάτω και θα έλεγε: συγγνώμη, αναπτύσσετε βαλιστικούς πυράβλους. Μα από ό,τι γνωρίζω, υπάρχει μια συνθήκη απαγόρευσης. Λέγεται Missile Technology Control Regime, MTCR. Γιατί λοιπόν δεν τους καταγγέλουμε, γιατί λοιπόν χθες, τον περασμένο μήνα συγκεκριμένα, που βγήκε αυτή η είδηση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης του ειδικού τύπου, μη φανταστείτε στα μεγάλα. Απλώς πέρασε έτσι και σου λέει: άσε, μην τρομάξει ο κόσμος, γιατί θα πάει να πάρει τα λεφτά του από τις τράπεζες, τα όσα έχουν απομείνει. Έτσι. Και να τους καταγγείλουμε και να πούμε: εσείς είσαστε εκείνοι που θέλετε να μπείτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσείς είσαστε εκείνοι οι οποίοι θέλετε να λέτε ότι είσαστε ειρηνοποιοί της περιοχής. Μα αυτό που κάνετε είναι λάδι στη φωτιά. Και η συνθήκη απαγόρευσης τέτοιων όπλων το λέει ρητά. Μέχρι 300 χιλιόμετρα παραπάνω είναι πέναλτι, ποινή παραβίασης. Ακούσατε τίποτα? Ούτε εγώ. Στο Υπουργείο των Εξωτερικών ακούμε μάλλον ένα ροχαλιτό. Και το ροχαλιτό αυτό δεν το λέμε κακόπιστα. Το λέμε για να τους ξυπνήσουμε και να τους πούμε ότι να, τώρα έχετε την ευκαιρία. Τώρα βλέπετε τι έχει συμβεί. Τώρα μπορείτε να καταλάβετε. Υπάρχει δήλωση πρωθυπουργού. Δεν τα λέει ο Θοδωράτος αυτά. Υπάρχει σαφέστατη δήλωση στα μέσα. Θέλουμε να φτιάξουμε πυράβλους με 2.500 χιλιόμετρα βεληνικές. Να πετάνε μέχρι την Αφρική, μέχρι τη Ρωσία, να φτάνουν μέχρι τη Γερμανία και από εκεί μέχρι την Ινδία. Αυτό είναι δείγμα της κρυφής ατζέντας του κυρίου Ερντογάν και των κυρίων Νταβούτογλου. Όπως κατ' επανάληψη ο καθηγητής γεωπολιτικής ο Γιάννης Ομάζης είχε προειδοποιήσει χρόνια πριν, ποιος τον θυμάται όμως, χρόνια πριν, και είχε καταγράψει σε βιβλία του. Αυτή όμως την κρυφή ατζέντα εμείς, πάμε στην επόμενη κάρτα, φίλοι και φίλες, δεν τη βλέπαμε. Αστειεύεστε, τόσα δάνεια είχαμε πάρει στη χώρα μας, τους βαλιστικούς πυράβλους της Τουρκίας, θα ενδιαφερόμαστε. Εμείς τώρα, τι μας λες τώρα αγαπητέ, θα μου πει κάποιος ή κάποια, εδώ καίγεται το σπίτι μας. Δεν καίγεται, έτσι θα καεί. Και δεν θα καεί επειδή θα έχει μια απλή κεφαλή που θα κάνει μπαμ και θα πέφτουν 5 κτίρια για κάτω, αλλά θα έχει θερμοπυρηνικό όπλο πάνω. Και όταν θα σκάσει μια βόμβα, γιατί αυτός είναι ο στόχος τους. Πάμε στο επόμενο. Πάμε στο επόμενο, σε παρακαλώ, συνοθέτα μου. Και όταν ο Τούρκος αποκτήσει τη δύναμη. Αυτό βλέπετε είναι ένας τύπου DF4 κινέζικος. Κάπως έτσι θα είναι ο πύραυλος που θα μας φτιάξουν οι γείτονές μας εξ Ανατολών. Έτσι να μας στέλνουν καλύτερα τις ευχές. Θα το γεμίσουν πράσινα διαβατήρια και τουρίστες και θα μας το στείλουν. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Για να δείτε ακριβώς τι συμβαίνει. Αυτή είναι. Αυτό είναι το καλύτερο μήνυμα ελληνοτουρκικής φιλίας όπως μας το περιμένουν. Όπως μας το προδιαγράφουν. Το έχουν φτιάξει καλά-καλά σε έναν ωραίο φάκελο και θα μας το στείλουν με συγκεκριμένο τόπο και χρόνο παράδοσης. Αυτό που βλέπετε δεν είναι ένα σενάριο. Είναι το σχήμα των πραγμάτων που θα έλθουν. Έτσι θα έρθουν τα πράγματα και όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για όλο τον κόσμο, τον Μπέριξ, ο οποίος πιθανότατα να αρνηθεί, να υποκύψει σε αυτή την νεοοθωμανική τάση.
όταν η Τουρκία αποκτήσει πυρηνικά όπλα, τότε ακριβώς θα το κάνει παράλληλα. Το είχα πει προεξαετία συγκεκριμένα, παράλληλα το βαλιστικό πρόγραμμα μαζί με το πυρηνικό, ούτως ώστε τη δεδομένη στιγμή να τα έχουν όλα, και φορείς και μεταφορείς. Ποιος ανησυχεί, είπαμε, αυτός από εμάς, καλά μας, άσε μας. Εμείς μπορεί να είμαστε πάρα πολύ πασιφιστές που να θέλουμε και να γίνουμε και θύματα. Έτσι, να ξαναπεράσουμε στην ιστορία ως ολοκαύτωμα. Αυτό φυσικά δεν θα γίνει. Δεν θα περάσει. Ήδη έχει ενοχληθεί, γιατί ο πρώτος στόχος που μυρίζεται την πιθανότητα, τη σοβαρή πιθανότητα να δοκιμάσει τους τουρκικούς καρπούς φιλίας και αγάπης και αλληλεγγύης των λαών, είναι το Ισραήλ. Το Ισραήλ λοιπόν όμως, όπως είχαμε πει σε προηγούμενη εκπομπή, έχει ήδη ετοιμαστεί για αυτή την έσχατη ώρα. Εμείς λοιπόν από την πλευρά μας θέλουμε να προειδοποιήσουμε και να πούμε ότι δεν θα υποκύψουμε στις τουρκικές απειλές. Θα μου πείτε να ξεκινήσουμε και εμείς πρόγραμμα κατασκευής βαλιστικών πυράβλων. Τα ανέκδοτα στο τέλος της εκπομπής, όχι τώρα. Διότι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε τώρα είναι να σχεδιάσουμε επί χάρτου, και όταν βρεθεί μια επιτροπή και 10 επιστήμονες και 3 καθηγητές από τη μια και 5 πολιτικοί από την άλλη και βάλουν κάτω και αρχίζουν και συζητούν και δώστε από εδώ και δώστε από εκεί και κόντρα συνεδριάσεις σε καμιά 15-20 χρόνια, ίσως να έχουμε πάρει μια πρώτη θέση για το πώς θα θέλουμε να είναι το νέο μας όχημα. Φυσικά τότε η έκθεση θα γίνεται στα τουρκικά, διότι τα ελληνικά θα έχουν εκλείψει. Επειδή όμως είμαστε από τη φύση μας αισιόδοξοι, πρέπει να σας πω ότι από τη στιγμή που η Τουρκία έχει ανοίξει τα χαρτιά της και εμείς βρισκόμαστε στο στάδιο της εθνικής μας αφύπνισης, της εθνικής μας συνειδητοποίησης, ήδη πρέπει να ξεκινήσουν από την Ελλάδα μας, από τη χώρα μας, από τον ελληνισμό. Όχι μόνο τον ελλαδικό, αλλά τον παγκόσμιο ελληνισμό. Αυτός που είναι και στο εξωτερικό. Και ήδη δραστηριοποιείται σε επίπεδο λόμπι, με συμμαχίες και συνεργασίες, αυτές οι πολιτικές που θα οδηγήσουν όχι μόνο στην καθυστέρηση, αλλά στην πλήρη ματέωση όλων αυτών. Φίλοι και φίλες, κάθε Τετάρτη στην αίθουσα της Αλός κάνουμε μια πραγματικά πολύ μεγάλη προσπάθεια. Η προσπάθειά μας έγκυται στο να πείσουμε τον κόσμο να σκεφτεί λογικά. Η προσπάθειά μας έγκυται στο να διαδώσουμε γνώση η οποία για πάρα πολλούς θεωρείται άχρηστη, για κάποιους άλλους όμως κρυφή. Και αυτή ακριβώς η γνώση, η κρυφή και η άχρηστη, έχει ένα όνομα, ιστορία. Όλους τους λαούς που ήθελαν να τους ποδηγετήσουν, είτε διαστρέβλωναν την ιστορία τους, είτε την παράλασαν, είτε την αφαιρούσαν με πολύ ωραίο τρόπο. Εμείς λοιπόν όμως έχουμε ένα πλεονέκτημα. Η ιστορία μας κυλάει μέσα στο αίμα μας. Γιατί μέσα εδώ κυλούν οι προγονείς μας, οι παππούδες μας, οι προπαππούδες μας και όλοι εκείνοι όσοι ανάγονται στην απότατη αρχαιότητα. Γιατί υπάρχει συνέχεια του ελληνισμού, εξαίματο συνέχεια. Όσο και αν αυτό δεν αρέσει ορισμένους. Δεν πειράζει, δεν μπορώ να συμφωνούμε σε όλα. Επειδή όμως αυτή η συνέχεια πάντοτε ανησυχούσε όλες εκείνες τις δυνάμεις που ήθελαν να μας ελέγξουν, προσπαθούσαν να διαστρεβλώσουν την ιστορία μας. Εμείς λοιπόν αυτό που κάνουμε σήμερα στην Άλλα είναι να δίνουμε την έσχατη μάχη. Και πριν κλείσουμε, έχουμε ακόμα 10 λεπτά, θέλω να σας πω κάτι. Τονίζω, σας περιμένουμε αύριο, έτσι. Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, 6 με 8, αίθουσα της Αλός. Πάρτε τώρα, κλείστε τώρα τηλέφωνο. Πάρτε τηλέφωνο για το μάθημα της ιστορίας, Πέμπτη, 5 με 7, γεωπολιτική, Τετάρτη, κάθε 7 με 9, είπα προηγουμένως Πέμπτη, όχι, Τρίτη, Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, Τετάρτη, ιστορία και γεωπολιτική. Κλείστε, είναι ευκαιρία. Μπείτε όλοι σε αυτή την πολύ μεγάλη φάλαγγα πατριωτών. Κάποιος δεν τους αρέσει ο όρος φάλαγγα, μα ο όρος φάλαγγα σημαίνει όχι ένα σώμα στρατιωτών που μάχεται, αλλά ένα στρώμα, με ένα σώμα, στρώμα-σώμα, έτσι, ανθρώπων πολεμιστών που το μισό του ενός καλύπτεται από την ασπίδα του άλλου. Έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον και όλοι μαζί χρησιμοποιούμε την παράταξη, τη συγκροτούμε
Και όπου υπάρξει παράρρηξης, η διάσπαση δηλαδή, αυτό θα συμβεί όταν κάποιος φερθεί εγωιστικά και αντικαταστήσει το εμείς με το εγώ. Αυτό ήταν το πρόβλημα της φυλής μας. Το εμείς εναντίον του εγώ. Θέλω να σας πω το εξής. Πριν από τις γιορτές, βρέθηκα σε ένα φιλικό σπίτι. Και τυχαία ήμουν παρόν σε μια όχι και τόσο ευχάριστη συζήτηση. Η οποία συζήτηση είχε να κάνει με την ονοματοθεσία του παιδιού. Το παιδί λοιπόν είχε έναν παππού που τον έλεγαν Βρασίδα. Άκουγα λοιπόν τον πατέρα και τη μάνα που έλεγαν ιδιαίτερο στη μητέρα, μα είναι πράγματα αυτά, Βρασίδα στο παιδί, θα το κοροϊδεύει ο κόσμος στο σχολείο, τα παιδάκια, το ένα και το άλλο. Οπότε δεν άντεξα, παρενέβην και τους είπα μια ιστορία η οποία έχει να κάνει με το τι είναι, τι σημαίνει το όνομα Βρασίδας. Και σας πληροφορώ ότι όταν την ολοκλήρωσα, ο πατέρας ντράπηκε που αμφισβήτησε αυτή τη δυνατότητα να δώσει στο γιο του ένα υπέροχο όνομα. Η δε μητέρα αναγκάστηκε πλέον να έρθει στα συγκαλά της, στα λογικά της και να αντιληφθεί ότι εμείς είμαστε εκείνοι που διαμορφώνουμε την ιστορία μας. Διότι αν σε κάθε οικογένεια κάνουμε πίσω, θα κάνει πίσω η πατρίδα και το έθνος. Ο αγώνας γίνεται σώμα με σώμα, ψυχή με ψυχή, πνεύμα με πνεύμα, άνθρωπος με άνθρωπο. Πυρήνας η οικογένεια. Βρασίδας, στρατηγός των Λακεδαιμονίων, που έδειξε το ποιος ήταν και το πόσο ικανός και πατριώτης ήταν, μα πού αλλού, στον αδερφοκτόνο Πελοποννησιακό πόλεμο και ειδικότερα στην πρώτη φάση, τον Αρχιδάμιο πόλεμο 431-421. Για τον Βρασίδα έχουμε πει πάρα πολλά στην Ουσσατσαλός και στο πλαίσιο της ανάλυσης του Θουκυδίδη.